Η αδήλωτη εργασία είναι πρόβλημα. Η αδήλωτη εργασία στερεί τα εργασιακά μου δικαιώματα. Στο 12,4% έχει μειωθεί το ποσοστό αδήλωτης εργασίας στους κλάδους υψηλής παραβατικότητας το 2017. Από 13,58% το 2016, 16,48% το 2015 και 19,17% το 2014, όπως προέκυψε από τους στοχευμένους ελέγχους. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, αυτό είναι ένα από τα βασικά αποτελέσματα της ελεγκτικής δράσης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας σε όλη τη χώρα το διάστημα από 1η-1η του 2017 έως 31-12 του 2017, που αποτυπώνει η έκθεση του επιχειρησιακού σχεδίου Άρτεμις. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας στο πλαίσιο του προγραμματισμού των υπηρεσιών ή των καταγγελιών που δέχονται και δεύτερον σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας που παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά παραβατικότητας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2017 εντατικοποιήθηκαν οι έλεγχοι του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και του ΕΦΚΑ με το νέο επιχειρησιακό μοντέλο για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας. Σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας ελέγχθηκαν 36.683 επιχειρήσεις. Εξ αυτών των επιχειρήσεων βρέθηκαν να απασχολούν αδήλωτους εργαζόμενους οι 5.557, ποσοστό 14,60%. Σε σύνολο 139.021 εργαζομένων στις επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν εντοπίστηκαν 8.335 αδήλωτοι εργαζόμενοι, ποσοστό 6%. Ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν αποκλειστικά για την αδήλωτη εργασία ανέρχονται στο ποσό των 88.109.944 ευρώ. Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, το 2016 είχαν ελεγχθεί 34.241 επιχειρήσεις. Εξ αυτών των επιχειρήσεων είχαν βρεθεί να απασχολούν αδήλωτους εργαζόμενους 5.577, ποσοστό 16,29%. Σε σύνολο 130.608 εργαζομένων στις επιχειρήσεις που είχαν ελεγχθεί, είχαν εντοπιστεί 9.270 αδήλωτοι εργαζόμενοι, ποσοστό 7,10%. Ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν το 2016 αποκλειστικά για την αδήλωτη εργασία ανέρχονταν στο ποσό των 97.858.466 ευρώ.